αυτή. Και εγώ είπα η Frontex κάτι. Δεν το φροντίζει η Frontex. Όχι. Η Frontex. Απλώς καταγράφει, τίποτα άλλο. Όχι μόνο καταγράφει, κάνει και εκθέσεις εις βάρος της Ελλάδος. Και τι λέει? Ότι οι Έλληνες αστυνομικοί συμπεριφέρονται με σκιαό και βίαιο τρόπο στους λαθρομετανάστες. Γιατί δεν πάνε στη Γερμανία και στην Αυστρία? Καταλάβατε λοιπόν. Να δούνε πώς συμπεριφέρονται οι αστυνομικοί στους λαθρέους. Όχι καλό δεν μας κάνουν, μας κάνουν κακό. Και εγώ προσωπικό αυτό που θα πω, το είπα στην τηλεόραση και στο κόντρα που μου είχαν βγάλει και στο τηλεάστη. Λέω, τα σύνορα στον Εύρο δεν μπορούν να φυλαχθούν? Γιατί τόσα χρόνια δεν μπαίνανε από εκεί? Ο Εύρος ο ίδιος είναι. Έτσι. Λέω, ο δημοσιογράφος, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, κύριε Ανδράκο? Λέω, βεβαίως. Διότι υπήρχε ναρκοπαίδιο. Ακριβώς. Και δεν έμπαινε κανένας. Μα μου λέει, τώρα θα γυρίσουμε στα ναρκοπαίδια. Ένα λεπτό. Εμείς το βγάλαμε το ναρκοπαίδιο, διότι έτσι πρέπει να είναι η κοινή πολιτική που ακολουθείται στην Ευρώπη. Απαιτήσαμε να μας φυλάνε και να μην μπαίνει ούτε ένας από τους Ευρωπαίους για να βγάλουμε το ναρκοπαίδιο. Κανένας. Και αρχίζουμε και λέμε για τάφρους, για αυτά, για ξέρω εγώ. Θα σκάψουμε, θα κάνουμε. Πέραν τούτου. Και στην Αλβανία ακόμα. Γιατί δεν μπαίνανε πρώτα οι Αλβανοί? Εδώ. Γιατί ήταν το ναρκοπαίδιο εκεί? Γιατί είχαμε δύο συντάγματα. Βέβαια. Εκεί πέρα. Στα σύνορα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε τώρα? Λέει, αυτά είναι, ξέρετε, αναχρονιστικά. Άρα μπέτε σκύλι και έλεστε. Άρα το δεύτερο λοιπόν, πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Και εν ανάγκη να πούμε, κύριε, εμείς δεν συμφωνούμε για το Δουβλίνο 2. Τελείωσε. Όχι, θέλει αναμόρφωση, α το πούμε έτσι, αναπροσαρμογή. Αναπροσαρμογή και επιχειροποίηση. Επιχειροποίηση. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι να λέτε ότι ο σκουπιδοτελικές των λαθρομεταναστών είναι η Ελλάδα. Έτσι. Γιατί αυτό έχει γίνει τώρα? Και μας λέτε και μας κάνετε. Βέβαια έχουμε και εμείς τα δικά μας. 6.000 λαθρομετανάστες Πακιστανοί έχουν κάνει αίτηση να φύγουν και δεν τους δίνουμε τα 300 ευρώ που είναι το εισιτήριο. Η γραφειοκρατία μας είναι στο έπακρο. Στο έπακρο. Έστω 6.000 να φύγουν. Γιατί αυτά που λένε τώρα, να τους βάζουμε σε κέντρα για να τους ταΐσουμε. Γιατί εκεί δεν έχει κόστος. Να τους κάνουμε. Όχι, πέστε μου πόσα κέντρα τέτοια θέλετε να έχουμε. Και εγώ από τους στρατώνες. 5.000 στο σύνολο. Ο μεγαλύτερος στρατώνας παίρνει 1.000. Το ξέρω. Θέλετε 30 τέτοιους στρατώνες. 30.000. Μα εδώ έχουμε 2 εκατομμύρια. Πώς θα γίνουνε, πώς θα φύγουνε? Άρα κάποιους κοροϊδεύουμε. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Την άφησε, φτιάξαμε κέντρο υποδοχής, θα δεχόμαστε εκεί. Κοροϊδεύουμε. Αυτά όλα είναι ημίμετρα. Εδώ θέλει ριζικές λύσεις. Ο Καρυζαφέρης τις λέει. Κατά πόσο γίνεται πιστευτός ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο όμως το οποίο ξέρω είναι ότι αυτά τα πιστεύει. Που λέει. Να πάμε για τα πετρέλαια, να πάμε για το Αιγαίο, να πάμε όλα αυτά. Ασχολείται κανένας? Εγώ να σας πω κάτι το οποίο έχω ασχοληθεί πολύ. Θράκη. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Ξέρω. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Έχω πάει 10 φορές επάνω. Εμείς εδώ κάτω φοβόμαστε μην τυχόν και είναι συμφωνημένο. Και αυτή τη στιγμή τα λέω σε Σπαρτιάτες που πιστεύω, στην Λακωνία, Λάκωνες, που πιστεύω ότι, αν μην το πω ας πούμε, θα μου πούνε ότι είμαι ρατσιστής, ναι. Είναι οι πλέον πατριώτες. Γι' αυτό τα λέω και απευθύνομαι εδώ. Πηγαίνω στα Πομακοχώρια με τον Εμφιετζόγλου μαζί. Μια επίσκεψη. Καταρχήν τους Πομάκους, οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά με την Τουρκία, τους έχουν κάνει να πιστεύουν ότι είναι Τούρκοι. Και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Ούτε το πιστεύουν οι ίδιοι. Και κανένας δεν τους πρόσεξε. Αντιμετώπισα εγώ. Να τους φτιάξουν ένα σχολείο, να τους δώσουν δύο πράγματα που θέλουν εκεί. Αντιμετώπισα μία Πομάκα, Εμινέ επωνόματι, την οποία πέτυχε ο Φιετζόγλου να την κάνει πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξάνθης. Με τον τρόπο του που έχει ο Φιετζόγλου. Ναι. Αυτή η γυναίκα εμένα με συγκίνησε. Όταν της είπε, ας πούμε, ότι είμαι στο λαό και ασχολούμαι, έκλαιγε η γυναίκα. Λέει, εγώ, λέει, κυρία Ελληνικότατα, άριστα, δεν θέλω να είμαι άλλο τίποτα από Ελληνίδα. Ναι. Μουσουλμάνα, αλλά Ελληνίδα. Άλλο το θρησκευμα. Ναι. Έτσι είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μου λέει, σας λέω ότι είμαστε εγκατελειμμένοι. Κάθε μέρα έρχονται εδώ άνθρωποι του προξενείου, και λέω παρένθεση, γιατί να έχουμε προξενείο? Λέω στη Θράκη, γιατί να έχουμε προξενείο? Ένα προξενείο δικαιούται, το έχει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να έχουμε και στη Θράκη? Και τώρα προσέξτε, πάω σε άλλη κουβέντα. Έχει ζητήσει να γίνει υποπροξενείο η Ρωσία στην Αλεξανδρούπολη. Που σε δεν το ξέρετε.
και το καθυστερεί η γραφειοκρατία η δική μας. Ξέρετε ότι παρήλασαν την 25η Μαρτίου ο Ρωσικός, το πλοίο που ήταν εκεί πέρα αραγμένο, οι ναύτες όλες παρήλασαν για να τιμήσουν τους Έλληνες. 25η Μαρτίου, σας το λέω εγώ. Δεν μας το είπε κανένας. Κανένας, και έχουν βγάλει και βίντεο. Και λέω αυτό το βίντεο, είπα του Καζαβή, γιατί δεν το στέλνουμε παντού. Δεν θα το δούμε ο κόσμος. Να δούμε, ας πούμε, τους Ρώσους ναύτες να παριλάβουν ενώπιον των Ελλήνων επισήμων για να τιμήσουν τους Έλληνες. Μα του 1821. Τιμών, γιατί τάχατε το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης στο... τον αγωγό. Τον σταματήσανε. Σαν ποταραμίδι. Και δεν λέω για τους Βουλγάρους, γιατί οι Βούλγαροι είχαν συμφέροντα οικονομικά από την Αμερική. Έπεσε χρήμα πολύ εκεί πέρα, ξέρω τι. Μα και εδώ έπεσε. Και εδώ πολύ, αλλά εδώ ανοίγεις νέους δρόμους. Και θα έχεις και κάποια στήριξη από αυτούς. Και μια ανεξαρτησία από τους διαβλέποντες και υποβλέποντες την ελληνική επικράτεια. Έτσι. Σας λέω λοιπόν, μου λέει αυτή η Εμινέ, εγώ μου λέει και καθηγητά, όταν τελειώσω, πηγαίνω στην τρίτη ηλικίου τώρα. Παντρεύτηκα στα 13 μου. Αυτή ίσως είναι 22 ετών τώρα. Στα 13 μου. Ο άντρας μου ήταν ευκατάστατος. Και μου λέει, θα πάω στο σχολείο να μάθεις ελληνικά, διότι θέλω να βγεις δασκάλα, προσέξτε, να βγεις δασκάλα, να διδάσκεις την ελληνική γλώσσα, και αν δεν σε διορίσει το ελληνικό δημόσιο, θα σε διορίσουμε εμείς. Θα κάνουμε ιδιωτικό σχολείο και θα διδάσκουμε ελληνικά. Ακούστε, ανατριχιάζω που τα λέω. Πομάκι. Πομάκι. Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί, να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ γύρω από αυτά τα θέματα και να πάρουμε τέτοιο. Θα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Γίνεται ό,τι προσπάθεια γίνεται, γίνεται από τον Εφιεζόγλου. Σας λέω. Ναι. Αυτός δίνει υποτροφίες. Να σας πω το πρόσφατο. Διαμαντοπούλου. Υπουργός Παιδείας. Η μοναδική ελληνική βιβλιοθήκη που υπάρχει στα απομακοχώρια είναι στο χωριό Μίκη. Μάλιστα. Κλείνει. Απόφαση της κυρία Διαμαντοπούλου. Γιατί κλείνει? Γιατί? Διότι δεν έχει 20.000 το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Μια κοπέλα δηλαδή που καθαρίζει και που χρεώνει τα βιβλία, ας πούμε, που μπορεί να πάρουν. Που θα έπρεπε οι 20 ζητάτε, πάρτε 40. Μπράβο. Εκεί να πιάσουν το. Κλείνει. Εκεί πιάνουν. Και μόλις το μαθαίνει το προξενείο, ανοίγει δίπλα, την είδα εγώ με τα μάτια μου, πήγα επάνω, τουρκική βιβλιοθήκη. Ορίστε. Και λέει ο Φιεζόγλου, Θόδωρε μου λέει, θα στείλω ένα έγγραφο και θα πω ότι αναλαμβάνω εγώ τα έξοδα τα 20 χρόνια. Επί 6 μήνες δεν πήρε απάντηση. Και αρχίσαμε εμείς να γράφουμε. Έχω και φίλο τον Μάκη τον Κουρί στο παρόν. Στο παρόν εγώ έβαλα κανένα δύο ακαδημαϊκούς και τα λοιπά. Οπότε μετά 6 μήνες δίνει απάντηση ότι δεν είναι δυνατόν το δημόσιο να παραχωρήσει μία δημόσια βιβλιοθήκη σε ιδιώτη. Και μένει κλειστή. Δεν μένει βέβαια κλειστή, αλλά ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά να το πω. Ας το αφήσουμε. Καταλάβατε. Θόδωρε, μας είπες συγκλονιστικά πράγματα και πραγματικά άξιζε τον κόπο να τα πούμε έτσι στον αέρα, γιατί δεν τα ξέρω. Εγώ ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευχαίρεια και μου δίνεις και χρόνο, ας πούμε, να μπορέσω να πω. Είναι τα πράγματα πάρα πολλά με τα οποία δεν ασχολείται κανένας. Κανένας. Εγώ θέλω να ξέρεις ότι η πόρτα του σταθμού μας είναι ανοιχτή. Ευχαριστώ πολύ. Όποτε θέλεις και όποτε κατεβαίνεις στα πατρόα. Ευχαριστώ πολύ για να είσαι καλά, να αγωνίζεσαι και εσύ για τα εθνικά μας θέματα. Βεβαίως. Γιατί σε χρειαζόμαστε, Αντώνη. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον, πάντα. Και ιδίως έτσι, γιατί έχεις το κανάλι. Ναι, έτσι προσπαθώ. Μπορεί να το μάθει περισσότερο κόσμο, να μάθει ορισμένα πράγματα. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ το κανάλι αυτό είναι που έχει ανοιχτή την πόρτα από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Πλήρη ενημέρωση. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εγώ χθες είχα και το ΚΚ από την Αρκαδία. Τον Νίκο τον Γόθηκα. Προχθές είχα το ΚΚ της Λακωνίας. Το Δήμο το Λεβεντάκι. Και ούτω καθεξής. Που είναι υποψήφιο. Δημοκρατία δεν είναι αυτό. Και σήμερα είσαι εσύ που είσαι του φίλου μου του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Πριν έβγαλε χθες και το Χρυσή Αυγή. Που ήρθε ο Περιφερειάρχης Μεσσηνίας Αρκαδίας Λακωνίας. Τον έβγαλα και αυτό. Είναι η δημοκρατία. Γιατί εγώ αισθάνομαι υποχρεωμένος να δώσω πλήρη ενημέρωση.
Αυτό δεν το καθήκον. Δεν λέω τώρα και τον. Δεν είναι το καθήκον του και δημοσιογράφου. Και τον Σαμαρά τον έβγαλα κατά επανάληψη που λέει τις 18 σημεία τα δικά του κλπ. Τους υποψήφιους βουλευτές. Άρα εκτελεί το καθήκον του δημοσιογράφου. Εγώ αυτό είναι το καθήκον. Αυτό προσπαθώ. Να είναι ενημέρωση. Εγώ αυτό προσπαθώ. Ούτε έβγαλα, νομερίς, και, έβγαλα και τον ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Προσαγαδιστική. Έβγαλα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εδώ, τον Αραχοβίδη, ο οποίος είναι αξιόλογο παιδί, γεωπόνος. Τον έβγαλα και είπε και αυτό τις απόψεις του. Εγώ πιστεύω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι τους έχουν πατριώτες μέσα. Απλώς δεν είναι ενημερωμένοι. Μπορεί. Δεν έχουν ασχοληθεί. Το πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί να υποθέσω εγώ ότι σε ελληνικό κόμμα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεπουλήσουν τη Θράκη, που θέλουν να ξεπουλήσουν το Αιγαίο. Που θέλουν... Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει η ενημέρωση που πρέπει να υπάρχει. Αν ασχοληθείς, θα μάθεις πολλά πράγματα. Γιατί ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος του ΠΑΣΟΚ βοήθησε αποτελεσματικά. Το διαβάζω πολλές φορές γιατί γράφει στο παρόν. Ναι, και εκεί, αλλά για το θέμα της Μάνης. Αν δεν ήταν ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος και ο Βενιζέλος, και δεν θα περνούσε το θέμα της Μάνης, το ίδιο εξουσιακό. Στην καημένη τη Μάνη. Σωθήκανε οι Μανιάτες. Στην καημένη τη Μάνη που έχει δώσει την ψυχή της, τη ζωή της για όλη την Ελλάδα. Και όμως. Και έδωσε... κανένας πολιτικός, θα μην αρχίσουμε τώρα να σου πει τι τις έχουν κάνει. Ένα δρόμο δεν μπορεί. Όμως τώρα σώθηκε. Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες φωνές που αρχίζουν να γίνονται δεκτές. Ναι. Γιατί η Μάνη είναι Μάνη. Μπορεί να είμαστε εγωιστές που το λέμε, μπορεί να έχουμε και εμείς τα κακά μας. Έχουμε, ναι. Θέλουμε να είμαστε όλοι καπετανέοι. Και να ψοφήσει ο γάιδαρος στο γείτονα. Αλλά όταν εδώ... είμαστε στη Μάνη. Αλλά όταν είμαστε εκτός Μάνης, είμαστε αδέρφια. Κλείνοντας, τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Κλείνοντας, λοιπόν, ήθελα να απευθυνθώ στους ακροατές όλους. Να ευχαριστήσω πρώτα εσένα που μου έδωσες την ευκαιρία να κάνω μια ενημέρωση αυτή που έκανα. Βεβαίως. Να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Και να ψηφίσουν με τη λογική. Δεν θα τους πω εγώ τι θα ψηφίσουν, ούτε είμαι Μέρκελ να τους υποδεικνύω. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Είμαι ένας άνθρωπος, καθηγητής, ξέρω ορισμένα πράγματα. Συμβουλεύω να πάνε όλοι οι Έλληνες να ψηφίσουν με λογική και όχι με θυμό. Το χαστούκι που δόθηκε είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει στα μάτια μας τι βλέπουμε. Αγαπητέ Θόδωρε, κύριε Αντριάκο, είσαι... Γι' αυτό σε θαύμαζα εγώ, παιδί μου, από μικρός. Μην λες άλλα τώρα. Λες ότι είμαι σημαντικό. Θα πούνε όλοι ότι ήταν στημένη η εκπομπή, ας πούμε. Την αίσθησε ο φίλος του. Μακάρι να μπορούσα να τη στήσω. Μπορώ να τη στήσω με σένα, συνομιλητή μου. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Αν είναι δυνατόν. Και πιστεύω να είσαι καλά. Ξέρουν οι τηλεθεατές να διακρίνουν τα στημένα από τα. Και εγώ δεν κάνω ποτέ στημένη. Έρχονται διάφοροι βουλευτές, οι δήμαρχοι, γι' αυτό. Ξέρουν, δεν μου λένε ποτέ, ξέρεις, κάνε μου αυτή την ερώτηση, κάνε μου εκείνη την ερώτηση. Ποτέ δεν το δέχομαι. Μάλιστα. Δεν το δέχομαι. Αυτό και βγαίνει από την κουβέντα. Αυτό ό,τι είναι να βγει. Όπως προκύψει και όπως προκύψει. Βγει. Εγώ χαίρομαι διότι βλέπω ότι κάνεις ενημέρωση. Και άμα κάνεις ενημέρωση, δεν θα χρειαστεί στη Σπάρτη να κάνουμε εξημέρωση. Είναι δεδομένο. Και κλείνω αυτό. Και πάλι θα τον σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπα. Το ίδιο και εγώ, Αντώνη. Και χαιρετίσματα στον Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί, και στον αρχηγό, τον κύριο Καρατζαφέρη. Τον Γιώργο. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ο κύριος Αντριάκος δεν θέλει ούτε επεξηγήσεις ούτε τίποτα. Ήταν σαφής, αυθόρμητος, κατηγορηματικός σε όλη την έκταση της, της συνομιλίας που είχαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε και από μένα, γεια σας και χαρά σας.